Από τα στοιχεία της έκθεσης της Αρχής Διασφάλισης Απορρίτου Επικοινωνιών γίνεται σαφές ότι παρακολουθήσεις τηλεφώνων από τα συστήματα νομίμων συνακροάσεων της Αντιτρομοκρατικής και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών αυξάνονται σχεδόν με γεωμετρική πρόοδο. Όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση, το 2011 εκδόθηκαν 3.472 διατάξεις που αφορούσαν νέες περιπτώσεις άρσης επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας, όπως υποθέσεις τρομοκρατίας και κατασκοπίας έναντι 2.281 το 2010. Επίσης, το 2011 εκδόθηκαν 4.061 εισαγγελικές παραγγελίες με τις οποίες παρατείνονταν προγενέστερες διατάξεις έναντι 2.950 παραγγελιών το 2010. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις συνεχιζόταν η παρακολούθηση των τηλεφώνων. Ακόμη το 2011 εκδόθηκαν 1.743 βουλεύματα δικαστικών συμβουλίων έναντι 1.169 το 2010 για τη διακρύβωση εγκλημάτων όπως φόνοι, ληστείες, διακίνηση ναρκωτικών. Δηλαδή, αθρηστικά, στην διάρκεια του 2011 εκδόθηκαν συνολικά 9.276 δικαστικές αποφάσεις για παρακολούθηση τηλεφώνων έναντι 6.400 το 2010. Πρόκειται για αύξηση μεγαλύτερη από 69%. Αν συνυπολογιστεί ότι σε κάθε μία από αυτές τις αποφάσεις περιλαμβάνεται η παρακολούθηση τουλάχιστον 5 σταθερών ή κινητών τηλεφώνων, ο αριθμός των παρακολουθούμενων πολιτών από τον μεγάλο αδελφό της Ελληνικής Αστυνομίας και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών είναι τεράστιος. Εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι η ΑΔΑΕ εμφανίζεται να έχει επιφυλάξει σε σχέση με τη συγκεκριμένη διαδικασία παρακολούθησης τηλεφώνων, ενώ έχει ανακαλύψει παρατυπίες και μαύρες τρύπες στην όλη διαδικασία. Η ΑΔΑΕ, όπως αναφέρεται στην έκθεση, έχει αποστείλει επιστολή στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με προτάσεις και παρατηρήσεις που προκύπτουν από τα βουλεύματα και τις διατάξεις που κοινοποιούνται στην αρχή. Ακόμη έχει επισημάνει την ανάγκη της απαρέγκλητης στήρησης της προβλεπόμενης διαδικασίας άρσης του απορρίτου με σκοπό να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας κατά τη διαχείριση των σχετικών υποθέσεων. Στην έκθεση της ΑΔΑΕ αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι έλαβε 37 καταγγελίες παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών, οι 13 αφορούσαν συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, 14 συνδέσεις σταθερής, 2 για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 2 για συνδέσεις μέσω ίντερνετ, χωρίς όμως να προσδιορίζεται πού κατέληξε η σχετική έρευνα. Ακόμη δεν παρέχεται καμία διευκρίνηση για τα προβλήματα ασφαλείας που εμφάνισαν εταιρείες επικοινωνιών και αν αυτά επιλύθηκαν.